Ο Μπένιαμι Νετανιάχου ορκίζεται εκδίκηση για την επίθεση της Χαμάς και ο Χουσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε ότι η επίθεση της οργάνωσης βρίσκεται μόλις στα αρχικά της στάδια, σύμφωνα με τους Israel of Times, δείχνοντας ότι ο πόλεμος θα είναι μακρύς και ανεξέλεγκτος, ενώ καταγράφηκε και η πρώτη επίθεση με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Έτσι, το χειρότερο σενάριο που εξετάζεται είναι ότι θα μπορούσε να εμπλακεί στις συγκρούσεις η ισχυρή Λιβανέζικη Μαχητική Οργάνωση Χεσμολάχ. Η οργάνωση αυτή ανέλαβε την ευθύνη του πλήγματος του Ισραηλινού ραντάρ και αυτό θα σημαίνει ότι 100.000 επίστρατοι ίσως δεν είναι αρκετοί. Το πρωί τη Κυριακή, οι ενόπλε δυνάμει του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι το πυροβολικό προχώρησε σε πλήγματα στην επικράτεια του Λιβάνου μετά από ρουκέτε που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή στην Ισραηλινή επικράτεια, και η φόβη είναι πλέον και για το βόρειο μέτωπο με τη Χεσμολάχ. Μάλιστα, η Χεσμολάχ δημοσίευσε βίντεο με τι βολέ όλμων από άνδρε τη, οι οποίοι είναι δεδημένοι κανονικά ω τακτικό στρατό, που δείχνει ίσω την αλλαγή στο δόγμα μάχη που επιλέγουν να κάνουν.